Καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο του Business Planet στη Βερόνα της Ιταλίας. Αυτή την εβδομάδα θα ανακαλύψουμε μία από τις κυρίαρχες τάσεις της επιχειρηματικότητας, την κοινωνική καινοτομία. Με άλλα λόγια, πώς συνδυάζουμε ανταγωνιστικότητα με κοινωνική ευαισθησία και νέες θέσεις εργασίας. Πάμε να δούμε. Αυτά τα ρούχα είναι δημιουργίες μιας κοινωνικής επιχείρησης. Πριν από 2 χρόνια το πρόγραμμα Quid ξεκίνησε με μια απλή ιδέα. Συγκεντρώνει τα υφάσματα που περισσεύουν από τους μεγάλους οίκους μόδας της Βόρειας Ιταλίας, δημιουργεί δικές τους συλλογές και τις πουλά σε 2 δικά του καταστήματα ή μέσω άλλων καταστημάτων σε όλη την Ιταλία. Ο τζίρος έφτασε τα 240.000 ευρώ πέρυσι. Παράγουμε περιορισμένες συλλογές με θετική επίδραση στην αγορά. Έχουμε συνεργασία με γνωστούς οίκους της Ιταλίας που έχουν αγκαλιάσει την πρωτοβουλία μας. Στόχος είναι η εταιρεία να παράγει ρούχα για τις μεγαλύτερες μάρκες της Ιταλίας και της υπόλοιπης Ευρώπης. Συνεργάζεται ήδη με συνεταιρισμούς της Βερόνα. 15 από τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα Quid προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες. Έχω εκτίσει ποινή 2 ετών για ένα σφάλμα. Στη φυλακή έμαθα πολλά πράγματα. Κυρίως να δουλεύω με την Άννα και τις υπόλοιπες κοπέλες που μας έδειξαν το πρόγραμμα. Έτσι είχα την ευκαιρία, βγαίνοντας από τη φυλακή, να βρω δουλειά. Αυτή η Ιταλική πρωτοβουλία έλαβε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κοινωνικής Καινοτομίας. Ας δούμε τι σημαίνει αυτό. Με τον όρο κοινωνική καινοτομία εννοούμε όλα τα προγράμματα, τις υπηρεσίες ή τα μοντέλα που επιτρέπουν καλύτερη αντιμετώπιση προς τις αδύναμες ομάδες της κοινωνίας μας. Καλύπτει όλους τους τομείς, από την υγεία ως την εκπαίδευση. Πέρυσι συνάντησα μια ομάδα που δούλευε σε ένα κενό κτίριο, το οποίο μετέτρεψε σε κτίριο γραφείων. Το ιταλικό πρόγραμμα Quid κέρδισε πέρυσι Ευρωπαϊκό Βραβείο Κοινωνικής Καινοτομίας. Φέτος ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλες τις νέες ιδέες που στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας και τον περιορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού. Υπάρχει χρηματικό βραβείο 50.000 ευρώ. Επίσης δίνεται στήριξη σε θέματα συμβουλευτικών υπηρεσιών και έβρεση συνεργατών. Μπορεί κάποιος να δικτυωθεί και ίσως να βρει πελάτες. Για εμάς τα κλειδιά της επιτυχίας είναι ο συγκερασμός κοινωνικής και οικολογικής ευαισθησίας με την οικονομία. Κάτι που δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις που υπηρετούν την κοινωνία.